κάλεσα σήμερα στη σύσκεψη του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Συγκαλεί στις 10 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στην Προεδρική Εξοχική Κατοικία στο Τρόδος. Στην ατζέντα το Κυπριακό, μετά και τη λήξη της τουρκικής ναύτεξ, οι τουρκικές προκλήσεις, οι προκλητικές ενέργειες στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και η πρόταση του πρόεδρου Αναστασιάδη για κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας. Την εκτίμηση ότι η ανακάλυψη υδρογόνων ανθράκων στην Κύπρο έχει συνδεθεί με τις συνομιλίες για λύση του Κυπριακού, ίσως με διαφορετικό τρόπο για τις δύο πλευρές και δεν γίνεται να αποσυνδεθεί, εξέφρασε ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό, Έσπεν Μπαρθάιντα. Αυτό υπέδειξε αποτελεί ένα πολύ δυνατό επιχείρημα για να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη λύσης. Σε συνέντευξή του στην αγγλόφωνη εφημερίδα Cyprus Weekly, ο κ. Σάιντα είπε ότι η παρούσα κατάσταση είναι δύσκολη και περίπλοκη για τις συνομιλίες και βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο, αλλά αυτή η κρίση έδειξε την αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε μπροστά. Ο Νορβηγός αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται στα πολύ μεγάλα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν από τη λύση του Κυπριακού, προσθέτοντας ότι οι προοπτικές να αναπτυχθεί μια οικονομία βασισμένη στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε μια μοιρασμένη χώρα είναι αρνητικές. Ένα από τα μηνύματα που θέλει να στείλει, τόνισε, είναι ότι το θέμα με τον Παρπαρός είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Είπε ωστόσο ότι εξαρτάται από τις δύο πλευρές αν θέλουν να επανέλθουν στις συνομιλίες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Σε ερώτηση πότε θα επιστρέψει στην Κύπρο, ο κ. Σάιντα ανέφερε ότι μια επίσκεψη ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί εντός Ιανουαρίου. Στις 26 Ιανουαρίου, Έσπερ Μπαρθάιντα θα μιλήσει ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση στην Κύπρο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρης, νέες έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ θα ξεκινήσει από τις 5 Ιανουαρίου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μπαρπαρός. Η εφημερίδα επικαλείται ανακοίνωση της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων ιδιοκτήτριας του Μπαρπαρός. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, οι έρευνες θα διεξάγονται νότιο-δυτικά της Κύπρου και θα διαρκέσουν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, χωρίς να αποκλείεται να δοθεί παράταση. Αναφέρεται επίσης ότι η τουρκική κυβέρνηση θα εκδώσει τις επόμενες μέρες νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλωμένους ναύτεξ. Στη Λευκοσία αξιολογούνται τα διάφορα σενάρια και οι πληροφορίες. Η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν προτίθεται να αναστείλει τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, όπως ζητά η Τουρκία, για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Θέμα χρόνου είναι στο μεταξύ η έναρξη της νέας γεώτρησης από τις εταιρείες ΕΝΙΚΟΚΑ στο σημείο Αμαθούσα του οικοπαίδου 9. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακοτρύπη, το γεωτρύπανο της Ιταλοκορεατικής Κοινοπραξίας βρίσκεται ήδη στην προγραμματισμένη τοποθεσία. Ο κ. Λακοτρύπης σχολίασε και τις πληροφορίες στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρης για εκ νέου έξοδο του Μπαρπαρός τη Δευτέρα και για νέα τουρκική οδηγία προς ναυτιλωμένους. Να περάσουμε στις κληρώσεις του ΟΠΑΠ. Στον Τζόκερ κληρώθηκαν οι αριθμοί 2, 9, 33, 36 και 41. Τζόκερ ο αριθμός 20. Δεν βρέθηκε τυχερός στην πρώτη κατηγορία και ποσό 800.000 ευρώ μεταφέρεται στην κλήρωση της Κυριακής. Στο πρώτο κληρώθηκε ο αριθμός 39, 39, 9, 34. Σημειώθηκε επίσης jackpot και ποσό 600.000 ευρώ μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση. Ο καιρός σήμερα θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην περιοχή του Τρόοδους αλλά και σε ορισμένες ορεινές περιοχές αναμένεται χιονόπτωση. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 15 στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις ενημερωθείτε στο sigmalife.com.